και ελπίζω να ξανάρθω. Έβδομος γύρος στο απόψινό επεισόδιο με τους νικητές και ψάχνουμε τον νικητή των νικητών. Απογοητευτικά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. 580 ευρώ μόνο η συγκομιδή των υποτιθέμενων νικητών, Δημητράκη και Νίκο. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Για να δούμε τι θα κάνετε στον 7ο γύρο που η αλυσίδα με 8 σωστές απαντήσεις και μπανκ σας δίνει 1.100 ευρώ αυτή τη φορά σε σχέση με τα 650 των προηγούμενων γύρων. Είστε έτοιμοι να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο? Για να δούμε ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν για να αυξήσουν το ποσό τους οι δύο παίχτες. Ξεκινάμε με τον Νίκο. 90 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. Ρολόι! Νίκο, η Μολδαβία πριν την ανεξαρτησία της το 1991 υπήρξε μέρος ποιας χώρας? Προς Σοβιετικής Ένωσης. Σωστό! Δημητράκη, η Μαδέρα είναι ομάδα νήσων στον Ατλαντικό ωκεανό που ανήκουν στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία? Πορτογαλία. Σωστό! Νίκο, οι καταράκτες Ιγκουασού βρίσκονται στα σύνορα της Βραζιλίας και ποιας άλλης χώρας? Αργεντινή. Σωστό! Δημητράκη, το παγόνι ήταν το ιερό πτηνό ποιας θεάς? Της Λίδας. Σωστό! Νίκο, το περίφημο παλάτι του κεραμικού βρίσκονταν στο Παρίσι ή στο Λονδίνο? Παρίσι. Σωστό! Δημητράκη, ποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας κατασκεύασε και πρόσφερε το Αδριάνιο υδραγωγείο στην Αθήνα? Ο Αδριανός. Σωστό! Νίκο, ποιο αθλητή στο τίτλο της αυτοβιογραφίας του περιλαμβάνεται η φράση «ταχύτερος από την αστραπή» του Καρλ Λούις ή του Ιουσέιν Μπολτ? Μπολτ. Σωστό! Δημητράκη, Bank. Η ηθοποιός Τζοάν Κόλινς είναι σήμερα μεγαλύτερη ή μικρότερη από 80 χρόνων? Μεγαλύτερη. Σωστό! Νίκο, η Πολωνία ή η Πορτογαλία δεν χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της? Πολωνία. Σωστό! Δημητράκη, το εξωτικό και δίσωσμο ντούριαν είναι φρούτο ή μπαχαρικό? Μπαχαρικό. Λάθος, φρούτο. Νίκο, €600. Πολύ καλή συγκομιδή, τα πήγατε αρκετά καλά. 1.180 ευρώ στο σύνολο. Αυτό το ποσό θα διεκδικήσετε στον τελικό, Νίκο και Δημητράκη. Είμαστε έτοιμοι για τον τελικό του πιο αδύναμου κρίκου? Φτάσαμε αισίως στον τελικό. Ήταν το επεισόδιο με τους νικητές και ψάχνουμε τον νικητή των νικητών. Νίκος και Δημητράκης στον τελικό γύρο, 1.180 ευρώ. Ένα ποσό αρκετά καλό, αλλά δεν θα περιμέναμε περισσότερα. Αυτή τη φορά παίζεται ο ένας ενάντια στον άλλο, χωρίς χρονικό όριο, χωρίς την πίεση του ρολογιού. Ένας από εσάς θα φύγει με τα 1.180 ευρώ και ο άλλος με άδεια χέρια. 5 ερωτήσεις για τον καθένα που θα γίνουν ένα λαξ. Όποιος απαντήσει τις περισσότερες σωστές κερδίζει. Νίκο, όσο πιο δυνατός κρίκος του προηγούμενου γύρου, αποφασίζετε αν θα παίξετε πρώτος ή δεύτερος στο τελικό. Θα παίξω δεύτερος. Δημητράκη, το Avalon είναι μυστικό νησί της βρετανικής μυθολογίας όπου λέγεται ότι θαύτηκε ποιος βασιλιάς της Αγγλίας? Ο Ρίχαρντ Ντούλογαν, το Γάλλος. Ο βασιλιάς Αρθούρος. Νίκο, πώς ονομάζεται η συνθήκη που υπογράφτηκε το 1920 μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Συμμαχικών Δυνάμεων? Συνθήκη των Σεβρών. Σωστό, συνθήκη των Σεβρών. Δημητράκη, ποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας απάγγελνε στίχους ενώ έπαιζε τη λύρα του? Ο Νέρονας. Και οικαιγόταν η Ρώμη από τη φωτιά? Ο Νέρονας. Σωστό. Νίκο, σύμφωνα με το γρίφο της μυθικής σφίγγας, ποιο «ον» ξεκινάει στα 4, συνεχίζει στα 2 και στο τέλος στα 3 πόδια? Ο άνθρωπος. Σωστό. Δημητράκη, σε ποια χώρα της Ασίας συνέβη η λεγόμενη πολιτιστική επανάσταση από το 1966 έως το 1976?
συγκέντρωσης των Ναζί Auschwitz. Σε ποια σημερινή χώρα βρίσκεται? Auschwitz. Πολωνία. Σωστό. Δημητράκη, είστε 3-1 μέχρι στιγμής υπέρ του Νίκου. Ποια χρονιά αποχώρησε και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από το Βιετνάμ? Τη χρονιά. Αν είναι σωστό, θα συνεχίσουμε. Αν είναι λαθασμένη η απάντηση σας, Δημητράκη, σημαίνει ότι ο Νίκος έχει νικήσει και έχουμε τελειώσει. Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από το Βιετνάμ αποχώρησε το 1975. Αυτό σημαίνει πως Νίκο, είστε ο νικητής των νικητών και φεύγετε με 1.180 ευρώ. Δημητράκη, φεύγετε με άδεια χέρια, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε με τον πιο αδύναμο κρίκο, να είστε καλά. Συγχαρητήρια στο συμπαίκτη μου τον Νίκο, ήταν πραγματικά πολύ δυνατός. Το δύσκολο παιχνίδι με εξαιρετικούς αντιπαλούς, πολλές γνώσεις ήταν προσφυλητές άλλωστε. Αλλά ο προαθλητής των προαθλητών στην καρδιά μας ήταν ο κ. Δημητράκης, performer, superstar. Εμείς επίσης στην πηγή νερό δεν πιάμε. Φιλιά σε όλους τους καραβασιώτες, σαν παιδιά που απειλούν τώρα τους καραπέδες. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Next time.